Μην κάνεις έτσι, Μένιο, μου, αφού σου είπα, η έδρα τα έχει πάρει. Έτσι εγώ κι εγώ, η έδρα δεν τα έχει πάρει. Μα φυσικά, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαι και καλός γνώστης του νόμου. Ο δικηγόρος που γνωρίζει τον νόμο και δεν γνωρίζει το δικαστή είναι χασοδίκης, κυρία Ευθυμίου μου. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρος. Καλημέρα. Άρχεται η συνεδρία. Υπόθεση νοστροπίας. Μάλιστα. Αγαμέμνων Τσαπάρας. Παρόν, κυρία Πρόεδρινα μου. Να σου λείπουνε οι οικειότητες, εντάξει. Γιατί τον άρπαξα τα μούτρα μου, για να μην καρφώνετε. Τι ήθελες, να τον κεράσει για καφέ? Τι έχεις να πεις για τις κατηγορίες? Αθώος, κυρία Πρόεδρε. Τι θα έλεγες? Αθώος θα έλεγες. Εδώ η ογκοδέστατη δικογραφία λέει ότι προωθούσες αλλοδαπές σε πονηρά κυκλώματα και είχες διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Άνθρωπος της νύχτας, με δυο λόγια. Η Αντένη πολύ αγριεύει, δεν είναι δικιά μας. Για να το τσεκάρω. Κυρία Πρόεδρος, μπορώ να σας μιλήσω? Όχι. Ευχαριστώ. Εμείς κάπου γνωριζόμαστε. Όχι, κυρία μου, και καθίστε κάτω, είπα. Α, δεν γελιάμαι εγώ. Α, ναι, θυμήθηκα προχτές, δεν είμαστε μαζί στην κηδεία του κυρίου Παπαναστασίου του Εφέτου? Χτυπήστε ξύλο, κυρία μου. Το πρωί τον είδα τον άνθρωπο. Εγώ τότε σε ποιανού κηδεία πήγα? Καθίστε κάτω, είπα. Μάλιστα. Να προσέλθει η μάρτης Διονυσία Μαρκορά. Διονυσία Μαρκορά. Δεν έχει έρθει? Διονυσία Μαρκορά. Διονυσία Μαρκορά. Μωρή, εσένα φωνάζει. Εγώ δεν άκουσα το όνομά μου. Διονυσία, μωρή, εσύ δεν είσαι? Αχ, να είδες, το ξέχασα. Εγώ να τα ακούσω από τα βαπτίσια μου. Τι να πεις. Παρούσα, κυρία Πρόεδρος. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια? Θα εξαρτηθεί. Μα τι λέτε, κυρία μου? Μα δεν έχετε ακούσει, κυρία Πρόεδρος, που λένε ότι όποιος λέει την αλήθεια από 9 χωριά τον διώχνουνε? Είμαστε εμείς τώρα να βγούμε στην προσφυγιά. Τον κατηγορούμενο τον γνωρίζετε? Πολύ καλά. Και όσα του καταλογίζουν είναι ασύστολα ψεύδι. Δηλαδή, δεν συμφωνείτε με το κατηγορητήριο που τον θέλει μεγαλοεγκέφαλο εμπορίου Λευκή Σαρκός? Μα τι λέτε, κυρία Πρόεδρος. Μόνο τη μνηστή του να δείτε θα καταλάβετε ότι όχι μόνο μεγαλοεγκέφαλος δεν είναι, αλλά δεν έχει ούτε δράμι μυαλό. Ώστε ξενεγός, λοιπόν. Μάλιστα. Και πού δουλεύατε, μάρτης? Στην Ακρόπολη. Σε σένα δούλευε, χρυσή μου, γιατί δεν μου το είπε? Αλλά πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Τσαπάρας ήταν άνεργος και εδώ και στο εξωτερικό, βρέθηκαν στην κατοχή του 900.000 δολάρια? Ε! Έσταση, η κυρία Πρόεδρος εκφοβίζει τη μάρτυρα. Πες έσταση, βραηλήθεια. Ένσταση. Εκφοβίζω εγώ τη μάρτυρα, ζητώντας να μου απαντήσει γιατί ο κύριος Τσαπάρας είναι ο πλουσιότερος άνεργος σε αυτή τη χώρα. Άσχετον. Εμένα όλοι οι φίλοι μου στην πλατεία είναι άνεργοι και πλούσιοι. Κυρία Πρόεδρος, σας εφιστώ την προσοχή με αυτή σας τη στάση. Προσβάλλετε την ελληνική αστική τάξη. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο, κυρία Μάρτης? Όχι, δεν έχει. Σας παρακαλώ, κυρία μου, είναι συμπεριφορά αυτή τώρα? Γιατί είναι αμερόληπτο αυτό το δικαστήριο. Θέλετε να το σημειώσω αυτό στα πρακτικά? Όχι, κυρία μου, σας ευχαριστώ. Ό,τι έξυπνο λέω το σημειώνει η Μαρούσκα.